πρώτο tip θα ήθελα ένα έτσι ωραίο δείπνο στο σπίτι. Δεύτερο, να δούμε μια ωραία ταινία. Και τρίτο, να περάσουμε έτσι πιο ποιοτικό χρόνο μαζί. Εγώ, όπως θα ξέρετε, είμαι λίγο ερετικός, είμαι λίγο κατά των social media, οπότε θα το κάνουμε τον παραδοσιακό τρόπο όλο το story. Ας υποθέσουμε ότι η γυναίκα δουλεύει. Νομίζω ένα μπουκέτο λουλούδια έτσι προς το σχόλασμα της δουλειάς της θα ήταν το ιδανικό για να ξεκινήσει η προδιάθεση για αυτή τη μέρα. Πηγαίνοντας προς το σπίτι της, θα ήταν ωραίο να βρει έτσι ένα ιδανικό γλυκό. Και νομίζω ότι το ιδανικό για να κλείσει βραδιά θα ήταν ένα τηλέφωνο έτσι εκεί για τις 8 η ώρα, ένα επίγον περιστατικό ότι πρέπει να είσαι στην τάδε ώρα, τύπου 9-9.30 στο τάδε εστιατόριο, γιατί έχει κλειστεί στο τάδε όνομα, το δικό σου δηλαδή, και θα πρέπει να είσαι εκεί πέρα, να δώσεις το παρόν, γιατί κάποιος θέλει να σου κάνει το καλύτερο τραπέζι που έχεις ως τώρα ζωή σου. Νομίζω ότι αυτά τα τρία tips είναι ο καλύτερος σύμβουλος για εκείνη τη μέρα. Θέλω λίγο σκέψη αυτό, αλλά εντάξει, ο έρωτας τώρα είναι πάνω από τον COVID, οπότε για μένα γενικά μου αρέσουν πολύ οι εκπλήξεις, οπότε θα ήθελα εκείνη τη μέρα να υπάρχουν εκπλήξεις και από τις δύο πλευρές, κάποιο δώρο ή οτιδήποτε άλλο. Ένα ωραίο χώρο, να πάμε σε κάποιο μαγαζί ίσως που να μην συχνάζουμε, να μην έχουμε ξαναπάει ώστε να είναι κάτι διαφορετικό. Και ωραίο φαγητό, γιατί όπως και να το κάνουμε, έρωτας και φαγητό πηγαίνουν μαζί. Okay, perfect date, Valentine's Day. First my Valentine, on a boat with flowers and chocolates. Well, one tip I think is a nice romantic dinner, whether it's at someone's home or in a private place or even at a restaurant. Another tip I think is spending quality time throughout that whole day, you know, just being with that person and spending time, you know, just having fun together. And another one, last but not least, I think exchanging, you know, meaningful gifts. I think that is another, you know, nice thing to do on Valentine's Day. COVID, Αγίου Βαλεντίνου, εντάξει, δεν πάνε και πολύ αυτά μαζί. Τι να κάνεις, καλείς το κορίτσι σπίτι, έχει κλειδωμένη την πόρτα, σου χτυπάει, της έχεις αφήσει μασκούλα ζωγραφισμένη με τριαντάφυλλα απ' έξω, τεστάκι rapid και αυτό με ένα αρκουδάκι μαζί. Και για να μην ξεχνιόμαστε, βάζεις και ένα αντισηπτικό κομπλέ εκεί πέρα και το γιορτάζεις μια χαρά.